Γεια και χαρά στα παιδιά. Μην βλέπετε έτσι τώρα με τον μπουφάν. Δεν κάνει κρύο εδώ. Αλλά Μάριος ξεκίνησε περίεργες συζητήσεις στα βιντεάκια του περί δίαιτας και τέτοια και τάκ, με χτύπησε η μέση μου. Τέλος πάντων, κρύωμα είναι, θα περάσει. Αλλά πρέπει να ελαφρώσω και λίγο τα κιλά μου. Λοιπόν, το zoom της υπόθεσης είναι, τώρα θα το δείτε βέβαια και στον τίτλο, θα ψάξω να βρω έτσι ένα ωραίο τίτλο. Τι έχουμε να δούμε σήμερα? Έχουμε να δούμε ένα όμορφο πακετάκι από ένα καλό παιδί, το φίλο τον Γεράσιμο, να είναι καλά, τον ευχαριστώ. Με έστειλε κάποια πραγματάκια, εσείς θα δείτε αυτά που συσχετίζονται με το κάπνισμα βίβας. Λοιπόν, πάμε. Πιπούλα. Country gentleman. Αν δεν είπα σωστά. Δεν τη δίνω και πολύ σημασία. Και θα δείτε το λόγο. Στέκεται. Καλή φάση που στέκεται. Φαίνεται εδώ. Τώρα με βάλουμε και καπνό. Θα σκάσει ωραία. Είναι στενό μπολ, αλλά έχει βάθος. Λοιπόν, να την ανάψουμε και να τα πούμε. Ανάψτε κι εσείς, γιατί θα είναι πολλά. Θα είναι πολλά. Κάνουμε κι εμείς μια ανασκόπηση για το 19, ρε αδερφέ. Λοιπόν, καπνός τώρα. Και ναι, βάλαμε, έστειλε και κάποια δειγματάκια. Αμφορά Μπέρλεϊ. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε. Είναι εδώ μέσα. Μέσα σε ένα δερμάτινο, όμορφο, ωραίο τασάκι. Λοιπόν, πάμε τώρα να γεμίσουμε. Έχω βάλει ήδη ένα φιλτράκι μέσα. Τον έχω αφήσει κανένα 20 λεπτό και κάτι να πάρει λίγο αέρα. Πάμε τώρα να γεμίσουμε. Λοιπόν, πρώτη φορά την καπνίζω. Βέβαια έχει εδώ, πού είναι το φιλτράκι, έχει εδώ μέσα στον μπολ. Δεν ξέρω τώρα, κόλλα έπεσε από μέσα, πότισε. Δεν με πειράζει κιόλας, πω την αλήθεια. Θα το ρυθμίσουμε το όλο σύστημα. Προφανώς αυτό που περνάει απ' έξω. Τέλος πάντων, θα το βάλουμε τώρα. Επειδή έχουμε τώρα την προγκούλα, όπως έχουμε πει την ωραία. Τακ. Μας βουλώσει την τρύπα. Θα την γεμίσουμε, την καπνίζουμε σιγά σιγά, μην τη λάμε κιόλας, γιατί στρώνουμε κιόλας την πίπα. Τάκ, τάκ. Ελπίζω βέβαια να είστε όλοι καλά, έτσι. Να έχετε υγεία. Καλώς εδώ. Μην μου χαλάς το πλάνο, σε παρακαλώ. Έχεις. Τώρα αυτός σηκώνεται, δεν σηκώνεται. Ας βάλουμε μέχρι εδώ και βλέπουμε. Φίλτρο είναι μέσα. Ωραία τραβάει. Στέκεται και πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ανάψουμε και να τα πούμε. Ανάψτε!
Ωραία βγαίνει τη μύτη αυτός. Λοιπόν. Ας την εδώ. Να λιβανίζει μόνη της. Τραβάμε και καμιά τζούρα, να τη σβήνουμε, την ανάβουμε, να τη στρώσουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Δεν στάκομαι στην πίπα, η πίπα είναι ένα άψυχο πράγμα, δεν την έκανε ο ίδιος για να την επεξεργαστούμε ιδιαίτερα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον είπα, δεν ήταν ανάγκη για αυτά που έστειλα, εντάξει, δεν είναι... Τώρα το έχει μείνει από πέρυσι, καλαμπόκι, και φέτος ξανά πάλι. Το έγινε κακή συνήθεια, δηλαδή μάλλον θα πρέπει να φτιάξει σωστά στο τέλος. Δεν είναι καλά, το ξέρω, το κάνει μέσα στην καρδιά του και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω τώρα όμως να σταθώ εδώ, γιατί πες τώρα παιδί μου ότι θέλω να τον διαφημίσω. Και γιατί διαφημίζεις ένα φίλο, έτσι? Όχι ότι θα ζήσει από αυτό, μακάρι, το εύχομαι να βγάλει κάποιο καλό μεροκάματο, αλλά δεν ζεις από αυτό δυστυχώς. Και γιατί το λέω? Με έφτιαξε λοιπόν, αυτό θα το παίρνω μαζί μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τασάκι για να στεγνώνεις τον καπνό σου. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Θα βάλω και φωτογραφία στο Instagram. Λοιπόν, έχει κάνει πάρα πολύ ωραία δουλίτσα. Πολύ γαμά. Το έβλεπα σε ξένους τύπους, είτε που το έδωνα σε βιντεάκι είτε στο Instagram, και ήθελα να πάρω κι εγώ κομμάτι τέτοιο να φτιάξω. Θα έφτιαχνα αυτό εδώ. Με έστειλε δύο τύπους. Τον είπα ένα μικρό, με έστειλε και ένα μεγάλο για να βάζω τα κλειδιά μου. Κοίτα. Τα έχει κάνει πολύ ωραία δουλίτσα. Και δεν είναι, ρε παιδί μου, ότι είναι απλό. Δύο τρυπούλες, τάκ, τάκ, και γίνεται φανταστικό. Εντάξει, αυτό είναι, συγγνώμη, μεγάλο. Δεν μπορώ να το βάλω. Χωράει, αλλά δεν μπορώ να το πάρω. Αυτό όμως μπορώ. Και γιατί εννοώ μπορώ? Θα τα κάνουμε λίγο μπρος-πίσω. Είπαμε, είναι ανασκόπηση 2019. Θα έρθω στα λόγια του φίλου του Σταμάτη. Άκυρο. Όχι του Σταμάτη, του Μιχάλη του Τσάμπα. Να σταματήσουν, μάλλον θα πω, να σταματήσουν αυτά τα περιμπούλινγκ των καπνιστών πίπας. Γιατί? Ναι, ρε φίλε, έχω έναν εξοπλισμό και τον θέλω να τον έχω μαζί μου. Θέλω να καπνίσω, που πλέον τώρα δεν επιτρέπεται, ή όπου μπορείτε να καπνίσετε, τέλος πάντων. Εδώ τώρα στα μάιλα επιτρέπεται, από πάνω ανοιχτό, από τα πλάγια ανοιχτό. Δεν το ευχαριστιέσαι. Ενώ στην αρχή δεν είχαμε τέτοια προβλήματα, τώρα έχουμε. Τέλος πάντων, κάποια λύση θα βρεθεί. Εγώ θέλω να το παίρνω αυτό μαζί μου, έστω την άνοιξη που θα ξεκινήσει ο καιρός να καπνίζουμε έξω. Εγώ θα το παίρνω. Δεν έχω πρόβλημα. Εμένα φίλοι μου, την πρώτο καιρό, φίλε Μιχάλη, με κοιτούσαν λίγο περίεργα εδώ. Το αποδέχτηκαν όμως. Τώρα πάμε για καφέ, έτσι με περιμένουν. Με παίρνουν και λένε, τι καφέ θες? Λέω, ρε παιδί μου, ένα Αμερικάνο, ένα French Espresso, κάτι. Και ήδη έχουν πει στη σερβιτόρα να με φέρει και χαρτοπετσέτες. Όταν πάω εγώ, οι σερβιτόροι ξέρουν να με φέρουν χαρτοπετσέτες. Τώρα ζητάνε ήδη οι φίλοι μου να φέρουν τα μισά πράγματα. Πρέπει να σε κατανοήσουν, αγαπητέ συγκαπνιστή πίπας. Γιατί είσαι αυτός, κάνεις αυτό, όμορφα και ωραία. Σκέψου τώρα, δηλαδή, έχει το άλλος με τις μπαταρίες και τα πώς τα λένε. Απλώνει μπαταρίες, ατομοποιητές, κάτι μπουκαλάκι εκεί πέρα που γεμίζουν, ξαναβάζουν, κάνουν αλχημίες εκεί πέρα, ντουμανιάζουν τον κόσμο. Εντάξει, και εγώ θέλω να έχω αυτό εδώ, πάνω στο τραπεζάκι, να βγάλω τον καπνό μου όμορφα, ωραία. Δηλαδή, θα πάω για καφέ να τον ευχαριστηθώ το κάπνισμα. Με τον τρόπο μου. Εγώ δεν έχω τέτοια κολλήματα. Πλέον, εδώ και αρκετά χρόνια, παίρνω τα συμπραγκαλάκια μου και πηγαίνω. Και σε όποιον αρέσει. Όποιον αρέσει, σκοτίστηκα. Έχω ένα πολύ ωραίο ταμπεράκι που με έφτιαξε ο Γιώργος ο Μάγκος. Το κουβαλάω πάντα μαζί μου. Κουβαλούσα αυτό το Γεράσιμο. Αλλά έφερα αυτό εδώ και πήρα εκείνο. Σε μια ωραία θικούλα που με έχει φτιάξει ο Γεράσιμος, που παίρνει μέσα και μάκτρα και το ταμπεράκι. Το έχω δείξει. Το έχω βγάλει και φωτογραφίες στο Instagram, αλλά κάποια στιγμή να το θυμηθώ να το φέρω. Είναι γαμάτο, τα απλώνω όμορφα, ωραία εκεί πέρα, και δεν με ενοχλεί κανένας από την παρέα, φίλε Μιχάλη. Και καλό θα είναι να μάθεις στους φίλους σου
ότι από εδώ και πέρα έτσι θα είσαι και να το αποδεχτούν. Όσο πιο γρήγορα το αποδεχτούν, τόσο το καλύτερο για αυτούς. Για εσένα θα καπνίζεις εκεί που μπορείς να παίρνεις τα εργαλειάκια σου. Θα καπνίζεις και δεν θα σε ενοχλεί και κανένας. Κάτσε, Τζούριτσα, ξεχνάω. Έχουμε και πίπα να στρώσουν. Όπα, τι μπήκε μέσα. Μισό. Μπήκε. Ένα χαρτάκι. Είδες. Άμα έχεις εξοπλισμό εδώ πέρα, το βγάζεις. Ωχ. Κάνω. Πα, ελαφρύς καπνός. Μπράβο. Αφορά μπέρλι. Ωραίο. Μάλιστα. Ενδιαφέρον καπνός. Ξαναγυρνάμε τώρα πάλι πίσω. Πίσω το κατάλαβαν οι μη καπνιστές. Πάμε τώρα λίγο πίσω. Αναφέρομαι στον τυπά ή στους τύπους που πατάνε στα βιντεάκια μου ανάποδο χεράκι. Στην αρχή πίστευα ότι είναι Αμερικανάκια και προφανώς ψάχνουν να βρουν υπότιτλους και σου λέει ρε φίλε γιατί δεν έβαλες υπότιτλους, σε πατάμε ανάποδο χεράκι. Πιστεύω όμως ότι είναι κάτι κουμάσια λιναράδες. Δυστυχώς δεν έχω υποψίες ποιοι μπορεί να είναι. Δεν μπορώ να φανταστώ ποιος είναι εγγεγραμμένος στο κανάλι μου και πατάει ανάποδο χεράκι. Προφανώς δεν είναι από τους συνδρομητές, είναι από κάποιους άλλους που μπαίνουν. Δεν τους αρέσει αυτά που λέω, δεν τους αρέσει. Μην μπαίνεις ρε φίλε. Εντάξει, μπήκες μία, κατάλαβες στο κανάλι μου είναι με ένα δικό μου χαρακτήρα, έτσι. Όχι να σου πω ακριβώς αυτά που θες να ακούσεις, από αυτά που θέλω εγώ. Όχι αυτά που θες εσύ να ακούσεις. Μην ξαναμπαίνεις. Ένα και ένα κάνουν δύο. Ποιος ο λόγος να σε ενοχλεί ο ήχος της φωνής μου. Μην ξαναμπείς. Προφανώς είσαι βιτσιόζος. Και εσύ και ο επόμενος που πατάει το χεράκι. Τέλος πάντων, στην αρχή ψιλοτσαντιζόμουνα, δεν υπήρχε λόγος να πατάς το χεράκι. Απλά μην με επισκέπτεσαι. Προφανώς όμως θέλεις να βλέπεις αυτά που λέω. Και τώρα αυτά θα τα ακούσεις. Ή με το που βλέπεις το βιντεάκι και σκάει μύτη, πατάς ανάποδο χεράκι ή δεν τα βλέπεις. Γούστος είναι, αλλά κάποια στιγμή ρε κουφάλα, οι κουφάλες, θα δώσει το YouTube να βλέπω ποιος πατάει το ανάποδο χέρα και να δούμε τότε, να δούμε. Θα έχεις αρχίδια να το ξαναπατήσεις, να γίνεις καραγκιόζης. Εκεί, το αφήνω εκεί. Σου εύχομαι όμως και σας εύχομαι, εσείς με το ανάποδο χεράκι, καλές γιορτές, με υγεία, καλή χρονιά. Αν είστε καπνιστές πίπας, καλές απολαύσεις. Και να μην είστε πάντα έτσι, χωρίς μυαλό. Κρίμα δεν είναι, κρίμα. Λέμε τώρα, τέλος πάντων. Μαχαίρι, τελεία, γεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στο φίλο το Μάκη. Και γιατί θέλω να σταθώ εδώ. Ο φίλος ο Μάκης, εγώ τον γνώρισα μέσα από την Αταλάη του Δανού, τα πρώτα. Ανταλλάξαμε αρκετά μηνύματα, τα είπαμε, συναντηθήκαμε. Τη δεύτερη φορά που κατέβηκα, γιατί την πρώτη δεν ήταν εκεί, είχε πάει διακοπές. Τον περίμενα ψηλό, αλλά μόλις βγήκε δανέα το αυτοκίνητο, έπαθε κοκομπλόκ. Λέω αυτός ήταν τσολιάς, λέω στα ανάκτορα. Είναι άντως πολύ ψηλός. Να είναι καλά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα δύο δώρα και όχι μόνο. Κάνει ωραίες κατασκευές, το έχει και με εργαλεία μηδέν, έτσι, 2-3 πραγματάκια έχει. Έχει ωραία φαντασία όμως. Δεν μπορώ να του το κρύψω αυτό, του το αναγνωρίζω. Έχει πάρα πολύ ωραία φαντασία. Το αν τώρα αυτό με αυτό είναι 10 εκατοστά και το άλλο απέναντι είναι 11, ούτε που με ενδιαφέρει. Είναι χειροποίητο από έναν καλό μου φίλο και έχει θέση στο σπίτι μου, έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση και θα είναι μπροστά. Είτε ταιριάζει στην τραπεζαρία, είτε ταιριάζει. Ευτυχώς που ταιριάζει όμως, δεν έχω πρόβλημα με τη γυναίκα μου. Θα είναι εκεί, θα βάζω τα κλειδάκια μου, το κομπολόι μου,
Είναι φανταστικό για μένα, είναι φανταστικό. Και θα σας αφήσω και link κάτω από το βιντεάκι και στο το προφίλ του στο Facebook και στο Instagram. Να, όποιος θέλει να του κάνει μια ερώτηση. Γιατί ο φίλος έχει φτιάξει στο φίλο τον Άσο, έστειλε ένα στον Γρηγόρη τον Δρακόπουλο και έφτιαξε και ένα για ένα φίλο μου, τον Τάσο από Αλεξανδρούπολη. Μην διστάσετε να ρωτήσετε. Η τιμή είναι διψήφιο το νούμερο. Είναι διψήφιο. Είναι πολύ μικρό. Είναι δύο ψηφία το νούμερο. Και θα σας πω γιατί. Δηλαδή, χρεώνει. Και γιατί σας το λέω να τον ρωτήσετε. Δηλαδή, χρεώνει τα υλικά και βγάζει και ένα team καπνού. Δηλαδή, πώς να σας το πω τώρα. Δηλαδή, αυτό το πραγματάκι, μάλλον όχι αυτό, οι θήκες που κάνει για τις πίπες, η τιμή είναι ψίχουλα. Δηλαδή, γιατί να δώσεις να πάρεις μια θήκη από ένα έξω μαγαζί, Γερμανίας και δεν πάει, και να μην τα δώσεις σε ένα φίλο της κοινότητας και αυτός με τη σειρά του να το δώσει να πάρει κάτι άλλο. Έτσι. Είναι πολύ οικονομικό. Πάρα πολύ. Αυτό βέβαια θα είναι το αγαπημένο μου. Θα το βάζω μέσα στο τσαντάκι μου, το κουβαλάω μαζί μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αποσπάτε αυτό βέβαια. Δηλαδή γίνεται flat. Αλλά τώρα να μην το ανοίξω. Έγινε γάματο. Αυτό για να βάλεις πιο μεγάλη ποσότητα καπνού. Αλλά εγώ θέλω να το πάρω για τα κλειδιά μου. Να το έχω μέσα στο σπίτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ωραίο και εδώ και από πίσω. Δείτε το. Είναι super wild. Να με συγχωρείτε λίγο. Έχω μπερδέψει τα λόγια μου και είναι και από τον πόνο. Γιατί πονάω. Αλλά ήθελα να κάνω αυτό το βιντεάκι. Να σας δείξω τι καλά φτιάχνει ο Γεράσιμος. Και όποιος θελήσει να κάνει ένα δώρο στον εαυτό του, θα μπορέσει να το κάνει πολύ οικονομικά. Είτε είναι ένα τέτοιο πραγματάκι, είτε είναι μια θήκη. Εγώ σκέφτομαι, επειδή έχουμε βράνες, θέλω να του στείλω τη μεβράνη να μου φτιάξει μια θήκη για το κινητό μου. Μια για μένα, μια για τη γυναίκα μου. Να έχω. Μ' αρέσει αυτό το χρώμα. Και θέλω να έχω κάτι. Έτσι δερμάτο, κάτι ωραίο. Θα το στείλω λοιπόν το επόμενο διάστημα. Και όποτε έχει χρόνο, γιατί δεν έχει πάρα πολύ χρόνο δυστυχώς. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Οι δουλειές όλων δεν βολεύουν. Και δεν σου αφήνουν πολύ χρόνο. Όποτε έχει χρόνο, λίγο να ασχολείται. Εγώ είδα τις θήκες. Είναι φανταστικές. Εάν δεν μου είχαν κάνει δώρο αυτή τη μεγάλη τσάντα που έχω, που είναι απ' έξω με λέιζερ, έχει το σήμα του καναλιού μου, θα έπαιρνα μια τέτοια. Δυστυχώς έχω αυτήν και είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Χωράει μέσα, δηλαδή χωράει αυτό. Χωράει και αυτό, άμα θες. Χωράει τέσσερις πίπες. Χωράει δύο την καπνό, χωράει την άλλη τη μαύρη τη θήκη που είχα μέσα, χωράει πορτοφόλια, κομπολόγια, φιλτράκια, αναπτύρες, τα πάντα, είναι μεγάλη θήκη. Και το ξαναλέω, είναι πολύ οικονομικά. Όποιος θέλει μπορεί να τον στείλει μήνυμα να κάνει την κίνηση αφοβά, χωρίς να φοβηθεί τίποτα. Είναι τζαμπέ με λίγα λόγια. Θα έχετε κάτι χειροποίητο από ένα παιδί και σας λέω, θα τον βοηθήσετε δηλαδή τι. Αυτά, τώρα αυτό είναι low cost, εντάξει. Αλλά αν θέλετε μια θήκη για δύο πιπούλες, το καπνουδάκι σας, τα μάκτρα σας και τον αναπτήρα σας όπως έδειξε ο Γρηγόρης, δε, το παιδί θα του δώσετε στην ουσία ένα μεροκάματο για να πάρει ένα τίν καπνό. Εντάξει, δεν μπορώ να, όχι δεν μπορώ να σας πω τιμή. Απλά διαφέρει ρε παιδί μου, τα μεταφορικά και αυτά. Είναι πολύ μικρό το νούμερο μπροστά, πολύ μικρό. Για να καταλάβετε ότι θα βγάλει ένα τίν καπνό, φανταστείτε τι γίνεται. Είναι πολύ μικρό. Όποιος θέλει λοιπόν, άφοβα, ελπίζω βέβαια να μην με μαλώσει ο φίλος ο Γεράσιμος που τον κάνω διαφήμιση, αλλά είναι δικό μου ρε φίλε το κανάλι και ό,τι θέλω θα πω. Και το κατανοείς, έτσι. Εγώ θέλω να το πω.
Και στο παρελθόν έχω δείξει και άλλα πράγματα από άλλους. Δηλαδή δεν έγινε κάτι. Δεν έχω να κερδίσω εγώ προσωπικά κάτι. Δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας. Εγώ τα λέω γιατί μου αρέσει. Και όποιος θέλει μπορεί να κάνει μια ερώτηση στο Γεράσιμο. Δεν θα φάει καπέλο από εμένα. Δηλαδή θα πει ο Γεράσιμος, α, ποιος σε είπε ο Φώτης, α, θα βάλουμε και 2 ευρώ παραπάνω γιατί πρέπει να δώσω καπέλο στο Φώτη. Προς Θεού, δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν πλέον τέτοιοι άνθρωποι στην κοινότητά μας. Δεν χωράνε δηλαδή. Και μέσα το πουγκάκι είχε και αυτά τα δύο επιστόμια. Είχε ένα ίδιο. Ήδη δεν είναι, για να δω. Ίδιο, ναι. Και αυτό. Bent. Μόλις άνοιξα το πουγκί, έπαθα κακομπλόκ. Πολύ ωραία επιπλέον. Αυτό θα γίνει χαμός. Πάνω στο τραπέζι θα ξακρίζουν όλα εκεί. Κρακ, καπνό στα διάδοδα. Πω. Μέχρι και μέσα μπορεί να μην πάνω. Λέω αυτός καπνίζει περίεργα πράγματα. Αλλά όχι, μένα μου αρέσει. Για εδώ. Μέχρι και η πίπα κάθεται μέσα, παιδιά. Σταν τα σάκι, ό,τι θες. Κοίτα. Ωραίο. Εγώ χαίρομαι να βοηθάω παιδιά της κοινότητας που κάνουν πράγματα και μπορώ να τα αγοράσω σε χαμηλές τιμές. Δεν μπορώ π.χ. να δώσω, ξέρω εγώ, πάνω από 100 ευρώ για μια πίπα. Δυστυχώς το πορτοφόλι μου για μια πίπα μπορεί να διαθέσει 40 με 50 ευρώ. Παραπάνω δεν μπορώ. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Δηλαδή μια πίπα πιστεύω καλή στοιχίζει 40 με 50 ευρώ. Το μετέπειτα, έτσι, πληρώνεις το όνομα του κατασκευαστή, πληρώνεις τα φινιρίσματα, τα γυαλοτριψίματα και. Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να πληρώσω τόσο πολλά, έτσι. Προτιμώ να δώσω 100 ευρώ να πάρω 6 την καπνού και να έχω να καπνίζω, έτσι, παρά να πάρω μια πίπα και να μην έχω καπνού να την βάλω μέσα. Γιατί, καλά να πάρεις μια ακριβή πίπα, αλλά τι θα βάλεις μέσα. Ωραίο. Έτσι δεν είναι. Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να διαθέσω τόσο. Μπορώ όμως να διαθέσω για να πάρω καπνούς με αυτά τα λεφτά. Και αρκετούς μάλιστα. Δυστυχώς όλα τα πορτοφόλια δεν είναι ίδια. Εν τω μεταξύ, αυτή η πιπούλα εδώ μπορεί να νομίζετε ότι είναι λεπτό το τείχομα εδώ, λεπτό, κανονικό, αλλά όσο πάει, ανοίγει, γεμίζει ωραία στη χούφτα και είναι και πιο παχύ εδώ προς τα κάτω. Έχει πάρα πολύ ωραία, έτσι, φινίρισμα απ' έξω, τύποι έχουν κάνει εκεί πέρα. Γαμάτο. Συγγνώμη. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. 2019. Ανατρεπτική χρονιά. Έγιναν πολλά στην κοινότητα. Πολύ βιντεάκι, παρεξηγήσεις, αγάπες, συναντήσεις όμορφες. Ελπίζω αυτά να έμειναν στο 2019 και το 20. Να υπάρχει προδιάθεση για βιντεάκια και από καινούργια παιδιά, όπως είπε ο Μάριος, και από κυρίες της κοινότητας, γιατί όχι. Μακάρι, έξω είναι δεδομένο, κάνουν και μάλιστα κάνουν αρκετές και με πουρα, γιατί όχι και σε εμάς. Το επόμενο διάστημα, γιατί να μην δούμε τι είναι, επιστοφός. Α, όχι, εντάξει.
Γιατί να μην δούμε και κυρίες. Ας δούμε τώρα όμως βιντεάκια και εκείνες ας κάνουν ό,τι θέλουν. Όποτε θέλουν ας κάνουν ένα βιντεάκι. Ωραία τα έπαιχθες ο Μάριος. Ο γνωστός, έτσι. Όχι ο μικρός, ο μεγάλος. Ο παλιός. Εσείς που θέλετε να κάνετε ένα βιντεάκι. Εντάξει, και άμα τρέμει η φωνή σας και άμα το πείτε λάθος και θέλετε να πείτε έναν καπνό, το λένε, ξέρω, κάψαν και τον πείτε έρημο, δεν έγινε κάτι. Να σας παρεξηγήσουμε. Εμείς είμαστε εδώ να σας δούμε, να σας πούμε καλώς ήρθατε, να περάσει και μας ωραία εδώ πέρα η ώρα, καθόμαστε. Εγώ έχω την αποθήκη μου, έτσι, ο άλλος έχει το αυτοκίνητό του, ο άλλος έχει το μπαλκονάκι του, ο άλλος έχει το σαλονάκι του στο τζάκι. Να περάσει ένα τέταρτο, 10 λεπτά, 15, δηλαδή όσο να γεμίσουμε, όσο να ανάψουμε, να περάσει λίγο ευχάριστα αυτά τα λεπτά. Αυτό είναι. Λίγες πληροφορίες να τα αλλάξουμε και όπως είπε και ο Μάριος, υπάρχουν πάρα πολλά βιντεάκια στην ελληνική κοινότητα. Που λέμε για καπνούς, που λέμε για πίπες, που λέμε για μεταφορά καπνών, υγρασίες, στέγνωμα, θήκες, τα πάντα όλα. Πολύ λίγες απορίες να είναι αναπάντητες, έτσι, που και αυτές σιγά σιγά θα υποθούν και θα απαντηθούν, έτσι. Όπως μου είπε τις προάλλες η Χέντη για την παλαίωση. Εντάξει, εγώ πιστεύω αυτό. Κάποια άλλα παιδιά είπαν, εξέφρασαν και άλλες απορίες από κάτω, έγραψαν, ότι δεν χρειάζεται τόσο, ο καθένας. Δεκτό, τι δεν είναι. Εδώ συζήτηση κάνουμε όμορφη, δεν έχουμε να πούμε κάτι. Μισό να πούμε και λίγο νεράκι, γιατί τα πέρα παραμάζουμε. Να αφήσουμε λίγο στην άκρη να πάρει το χρόνο της. Μας φάει τώρα κάνα δύο ώρες αυτή να την καπνίσουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, να μην σας κουράσω άλλο, πιστεύω να τα είπα όλα. Έπιασα λίγο έτσι από όλα, είπα, τα είπα για το 19, τα είπα έτσι. Να είστε όλοι καλά, υγεία και τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα, να δουλέψετε σκληρά να τα αποκτήσετε. Ευχαριστώ μέσα την καρδιά μου πάλι το φίλο το Γεράσιμο, κοινός μάκι μας, να είναι καλά. Θα αφήσω όπως είπα τα κανάλια του, μπορείτε να τον ρωτήσετε, να κάνετε ένα δωράκι στον εαυτό σας, ένα φίλο, οτιδήποτε, με πολύ λίγα χρήματα και όπως είπα, γιατί να μην βοηθήσεις ένα παιδί της κοινότητας που τον ξέρεις, εγώ, έτσι. Προσωπικά, γιατί όχι, why not. Λοιπόν, αυτά, να είστε καλά και καλές απολαύσεις καπνών. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου και το σεβασμό μου. Τσάω!